Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πραγματικά προξενεί εντύπωση η βιασύνη της κυβέρνησης να καταθέσει και μάλιστα ως το πρώτο νομοσχέδιο της νέας κυβερνητικής θητείας αυτό για την ψήφο των αποδήμων. Το καταθέσατε μάλιστα τις κρίσιμες ώρες κατά τις οποίες κάτοικοι και πυροσβέστες έδιναν μια τιτάνια και άνηση μάχη με τις φλόγες σε ολόκληρες περιοχές της Αττικής και πολλών άλλων νομών της πατρίδας μας και σήμερα βλέπουν τους σκόπους μιας ζωής να έχουν γίνει αποκαΐδια. Και η καταστροφή συνεχίζεται. Στη Ρόδο για μέρες η φωτιά καίει παρθένο δάσος. Ολόκληρα χωριά, σπίτια, καταστήματα, στην Κάριστο, στην Αχαΐα, στην Κέρκυρα επίσης. Έχετε μάλιστα το θράσος να προβάλλετε με τη βοήθεια ορισμένων κυρίως μέσων ενημέρωσης την επιχείρηση εκένωσης χιλιάδων τουριστών και κατοίκων από τις τουριστικές περιοχές της Ρόδου που παραδόθηκαν στις φλόγες ως άθλο έλεος, για να μην πω για την μεγάλη ντροπή του τουριστικού σας θαύματος. Να βουλιάζει ένα ολόκληρο νησί από τουρίστες, αλλά να καίγεται για μέρες, γιατί δεν έχει απαραίτητες υποδομές, γιατί δεν έχετε πάρει ουσιαστικά μέτρα πρόληψης αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Δίπλα στα πεντάστερα ξενοδοχεία, τουρίστες στιβαγμένοι στην καρότσα ενός αγροτικού για να σωθούν από τις φλόγες. Θα μας πείτε ξανά για την κλιματική αλλαγή και την κρίση που έχει έρθει από την κλιματική αλλαγή. Η γνωστή καραμέλα που αναμασάτε δυστυχώς συνεχώς όλες, μα όλες οι κυβερνήσεις, για να καλύψετε εγκληματικές ευθύνες. Η κλιματική αλλαγή φταίει για την απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη. Ποια είναι τα μέτρα πρόληψης που πήρατε και λέγατε μάλιστα πως είστε πανέτοιμοι. Η κλιματική αλλαγή φταίει για την ελλιπή στελέχωση των δασαρχείων. Για το ότι δεν είχαν στα δάση φτιαχτεί έγκαιρα αντιπυρικές ζώνες. Για το ότι δεν έχει ενισχυθεί η πυροσβεστική με το απαραίτητο προσωπικό και τα αναγκαία μέσα και πάει λέγοντας. Όλα αυτά βέβαια τα είδαν μπροστά τους με τραγικό τρόπο οι κάτοικοι που έδωσαν μάχη για να σώσουν ό,τι μπορούσαν. Δίπλα τους από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που έτρεξαν να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούσαν. Θέλετε να σας πούμε τι εικόνες συνάντησαν. Τα καταγγέλει συγκεκριμένα η κομματική οργάνωση Αττικής, άλλες οργανώσεις του ΚΚΕ. Ολόκληροι οικισμοί, για παράδειγμα, της Αττικής με ένα σωρό παρατημένα σκουπίδια και ξερόκλαδα. Γκρέιντερ να τρέχουν την τελευταία στιγμή να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες στα ακαθάριστα δάση. Κρουνούς που δεν έβγαζαν στάλα νερό. Μια έφλεκτη ύλη για να γίνουν όλα παρανάλωμα. Λιγοστές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστών να μην ξέρουν πού να πρωτοπάνε. Απαρχαιωμένος εξοπλισμός με μάνικες που ήθελαν συνεχώς μπαλώματα, ενώ κάποιες από αυτές δεν κουμπώναν καν σε όσους κρουνούς είχαν νερό. Οι αναέριες πτήσεις πυροσβεστικών μέσων ελάχιστες, έως και ανύπαρκτες για ορισμένους οικισμούς που πλήττονταν από τις φλόγες για ώρες και εγείρουν όλα αυτά ερωτηματικά. Και βέβαια το αυτοματοποιημένο μήνυμα του «τρεχάτε να σωθείτε» με δρόμους που ανοιγόκλιναν συνεχώς ήταν η μόνη λύση που πρόκρινε η κυβέρνησή σας, δημιουργώντας ένα ακόμα επιπλέον αλαλούμ. Βέβαια, από τις οδηγίες διακαινώσεις εξαιρούνταν η μεγαλοεργοδοσία που επέλεγε να μένουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά, σε εργοστάσια, σε άλλους χώρους, δίπλα στα πύρινα μέτωπα, αδιαφορώντας για τους κινδύνους, για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία αναδεικνύονται κάθε καλοκαίρι σε τέτοιες καταστροφές. Όλα αυτά για τα οποία σας προειδοποιούσαμε επίμονα όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά ποτέ δεν κάνετε τίποτα, γιατί όλα αυτά δυστυχώς τα αντιμετωπίζετε μόνο ως κόστος. Και φτάνουμε
κάθε χρόνο να μετράμε απώλειες φυσικού πλούτου, περιουσιών των ανθρώπων, και είμαστε ακόμα στον Ιούλιο. Έχουμε δρόμο δηλαδή ακόμα. Θα σας το ξαναπούμε. Πάρτε τώρα όλα τα μέτρα για να μην έχουμε άλλες τέτοιες καταστροφές. Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να είναι άλωθη, αλλά μόνον ο λόγος για να υπάρξει επιτέλους πραγματική αλλαγή πλεύσης στα ζητήματα πολιτικής προστασίας με προτεραιότητα την πρόληψη. Εσείς όμως συνεχίζετε. Για άλλη μια χρονιά τα χρήματα που εγκρίθηκαν για έργα δασοπροστασίας είναι το 10% μόνο αυτών που είναι αναγκαία σε ετήσια βάση για το σύνολο της δασοπροστασίας. Με τα χρήματα αυτά έγιναν αποσπασματικοί και αμφίβολης αποτελεσματικότητας καθαρισμοί στο 1% των εκτάσεων, ενώ έπρεπε να έχουν γίνει καθαρισμοί σε 4 εκατομμύρια στρέμματα δάσους ως απόλυτη προτεραιότητα πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Τι να πει κανείς, αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας και εκφράζεται με αγανάκτηση όταν ακούει τις δηλώσεις σας. Μάλιστα δείχνετε να αντιμετωπίζετε τις φυσικές καταστροφές σαν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να εξαγγείλετε την επιτάχυνση της ίδιας συνταγής που μας έφερε ως εδώ, της λεγόμενης πράσινης μετάβασης που αποδεικνύεται μόνο μαύρη, κατάμαυρη και για το περιβάλλον, φυσικά και για τις τσέπες των εργαζομένων. Την επιτάχυνση επίσης της εμπορευματοποίησης των δασών, γιατί αυτό κρύβεται πίσω από τη λεγόμενη πολιτική της πιο επιθετικής διαχείρισης των δασών. Και ενώ η μισή Ελλάδα καίγεται, εσείς εδώ μέσα βγάζετε κορώνες για τον ελληνισμό της διασποράς.